Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες Υπουργοί και κύριοι Υπουργέ, ο προϋπολογισμός του 2019 αποτυπώνει και συμπυκνώνει ουσιαστικά το σύνολο ενός κυβερνητικού εγχειρήματος με ιδιαίτερα ιστορικά χαρακτηριστικά. Ενός εγχειρήματος που ξεκίνησε στις αρχές του 2015 με στόχο τη ριζική αλλαγή πορείας της χώρας απέναντι σε συνθήκες ασφυξίας και συντριπτικά αντίπαλους συσχετισμού, κορυφώθηκε στο δημοψήφισμα του Ιούλη του ίδιου χρόνου και στο εμβληματικό όχι του λαού μας, που έβαλε φραγμό στην επιβολή ενός απόλυτα επαχθούς εξάμηνου προγράμματος και οδηγήθηκε σε έναν επώδυνο δύσκολο συμβιβασμό στις ιδιαίτερα οριακές συνθήκες και το Σεπτέμβριο του 2015 γι' αυτό το συμβιβασμό λάβαμε εντολή από τον ελληνικό λαό να τον βγάλουμε πέρα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μοναδικό κυβερνητικό εγχείρημα της ριζοσπαστικής αριστεράς στην κλίμακα της Ευρώπης. Γι' αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης και νεοφιλελεύθερης κυριαρχίας που επιβεβαιώθηκε μέχρι τώρα ουσιαστικά τρεις φορές από το λαό μας. Είναι συνεπώς αυτή η στιγμή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια στιγμή αναστοχασμού για όλους εμάς που περάσαμε από 40 κύματα, αλλά βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Για αυτά που πράξαμε, για τις μεγάλες στιγμές ανάτασης, αλλά και για τις δυσκολίες και τους συμβασμούς. Για τις ελπίδες και τις διαψεύσεις. Για τις παραλήψεις και τα λάθη μας, αλλά και για τις κατακτήσεις μας. Και είναι ταυτόχρονα και μια περίοδος μπροστά στο εκλογικό 2019, που και ο λαός μας αναστοχάζεται. Ζυγίζει τα πράγματα. Διαμορφώνει τις επιλογές του. Αλλά τίποτε δεν έχει κρυθεί ακόμη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι ο προϋπολογισμός του 2019 δικαιώνει βασικά αυτό το εγχείρημα. Καθώς πρώτα απ' όλα συγκροτείται μετά το τέλος των μνημονίων και της Σκληρής Επιτροπίας. Μετά από 8 χρόνια, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ακόμη και αυτές που μας κατηγορούν για τέταρτο μνημόνιο, σχεδιάζουμε τα νέα δεδομένα της νέας εποχής. Διαφορετικά, δεν θα ήταν λογικό, θα έλεγε κανένας, να κάνουν εξαγγελίες πολύ πάνω από το προβλεπόμενο δημοσιονομικό χώρο που εμείς αποτυπώσαμε στο μεσοπρόθεσμο, τα 3,5 δισεκατομμύρια, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία, η οποία επίμονα αρνείται και σήμερα. Θα δούμε αν μέχρι το τέλος θα αρνείται. Να απαντήσει για το ύψος και τη σύνθεση των επεκτατικών μέτρων που θα έπαιρνε για το 2019, αλλά και για τις πηγές χρηματοδότησής τους. Ό,τι και να λένε, όποιοι και αν το ισχυρίζονται, με αυξημένη εποπτεία, ναι, έχουμε αυξημένη εποπτεία. Με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ναι. Με το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Σύμφωνο να μας φύγει, ναι. Με τους περιορισμούς δηλαδή που επέβαλε η παραγωγική και η κοινωνική καταστροφή της χώρας, που όμοια της δεν είχαμε ξαναδεί σε καιρό ειρήνης, αλλά και οι σκληρές συνταγές λιτότητας και νεοφιλελεύθερες συνταγές της Ευρωζώνης, έχουμε κάποιους κρίσιμους βαθμούς ελευθερίας για να σχεδιάσουμε το μέλλον. Και έχουμε πλήρη συνείδηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι έχουμε ακόμη πολλές και βαθιές, ανοιχτές πληγές, αλλά έχουμε ένα σαφές σχέδιο επούλωσης και ανόρθωσης. Έχουμε ένα παράθυρο μιας πολύ σημαντικής ευκαιρίας. Και για να το ξεκαθαρίσουμε για μια ακόμη φορά, εμείς την ιδιοκτησία του προγράμματος, όπως λέγεται, ποτέ δεν την αναλάβαμε. Δώσαμε τη μάχη το πρώτο εξάμηνο ενάντια στις νεοφιλελεύθερες συνταγές των μνημονίων και μετά προχωρήσαμε στο δύσκολο συμβασμό. Με αυτή την έννοια, το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, ενώ το εφαρμόσαμε και το εφαρμόσαμε χωρίς κόλπα, με βάση το αποτέλεσμα του συμβασμού, ταυτόχρονα αμφισβητούσαμε όσο μπορούσαμε τις ακραία νεοφιλελεύθερες επιλογές με όποια στοιχεία παράλληλου προγράμματος καταφέραμε να εφαρμόσουμε. Και είναι πολύ μεγάλο αυτό που κάναμε και πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά για να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε σωστά, αλλά είναι ήδη, και μην το ξεχνάμε αυτό, μια βιωμένη πραγματικότητα, ιδιαίτερα από τα αδύνατα
στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό που μας χρεώνουν οι αντίπαλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πω και κάποια πράγματα περισσότερα σε αυτό, δεν είναι κυρίως τα 100 δισεκατομμύρια που δήθεν κόστισε το πρώτο εξάμηνο στη χώρα ή τα capital controls κλπ. Κλπ. Μας κατηγορούν βεβαίως και γι' αυτά. Ξέρετε τι είναι το κύριο. Το κύριο που μας κατηγορούν βαθιά μέσα τους, νομίζω εγώ ότι μπορώ να πω, είναι ότι αντισταθήκαμε. Δεν εγκαταλείψαμε και δεν τους βγήκε ούτε η σύντομη αριστερή παρένθεση, ούτε και τα άλλα που σχεδίαζαν. Αυτό είναι το κύριο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία κρατήσαμε την κοινωνία όρθια. Συγκροτήσαμε και χρηματοδοτήσαμε ένα νέο κοινωνικό κράτος με νέους θεσμούς, νέες πρωτοβουλίες, μεγάλες τομές που έσωσε κυριολεκτικά τους πιο αδύναμους από την πλήρη κατάρρευση. Αυτό κάναμε. Δημιουργήσαμε και συνεχίζουμε ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας που δαπανά σήμερα 400% πάνω από ό,τι παραλάβαμε από το 2015. Αυτό είναι συντριπτικό. Είναι στοιχείο συντριπτικό. Από τα σκοτάδια που ήμασταν στην κοινωνική πρόνοια πριν, την καθαρή κοινωνική πρόνοια, φτάσαμε πραγματικά σε ένα σημαντικό ύψος και αυτό ήδη, όπως παρουσίασε και η αρμόδια υπουργός, έχει επίδραση με στοιχεία του 16. Έχει ήδη επίδραση και στη μείωση της παιδικής φτώχειας και στη μείωση των ανισοτήτων. Και με νέους θεσμούς. Το καθολικό κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα σχολικά γεύματα, την ενίσχυση και αναμόρφωση των οικογενειακών επιδομάτων. Και προχωράμε στις αρχές του 19 με το στεγαστικό επίδομα, μια νέα πολιτική, ένα νέο θεσμό που για πρώτη φορά μπαίνει στην ελληνική κοινωνία. Δημιουργήσαμε και συνεχίζουμε το μέτρο της καθολικής... Α, και να πω στον κύριο Σαλμά εδώ ότι όσοι παίρνουν το ΚΕΑ είναι υποχρεωμένοι να πάνε στα σχολεία, δεν το διαβάσει. Ούτε αυτό καλά. Δημιουργήσαμε και συνεχίζουμε το μέτρο της καθολικής πρόσβασης όλων των ανασφάλιστων στις δημόσιες τομές υγείας μόνο με το ΆΜΚΑ τους. Ενώ στηρίξαμε τα νοσοκομεία με ανθρώπινους και υλικούς πόρους και συνεχίζουμε με τη σταθερή κάθε χρόνο αύξηση των δημόσιων δαπανών. Και βεβαίως την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τον οικογενειακό γιατρό και τις τοπικές μονάδες υγείας με μια νέα αντίληψη, σύγχρονη αντίληψη για την υγεία και την ομάδα υγείας που είναι πια καθημερινότητα ό,τι και να λένε για πολλές γειτονιές της χώρας. Δημιουργήσαμε και συνεχίζουμε μια νέα κατάσταση στη δημόσια παιδεία με την δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, με τα πρώτα βήματα αναγέννησης επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη σημαντική ενίσχυση της ειδικής αγωγής, με τις μεταρρυθμίσεις στο Λύκειο, τον ενιαίο χώρο στην ανώτατη εκπαίδευση, με τη δημιουργία νέων ισχυρών ιδρυμάτων στη Δυτική Αττική, στην Ήπειρο, στα Ιόνια. Και συνεχίζουμε με την πρόσληψη, μετά από χρόνια, νέων μελών ΔΕΠ. Κοντά στις 1.000 θέσεις ΔΕΠ προκηρύχθηκαν. Με τη σημαντικότατη ενίσχυση της έρευνας, η οποία συνεχίζεται και σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Και προχωράμε με τη νέα αύξηση του προϋπολογισμού κατά 222 εκατομμύρια το 2019 και με την πρόσληψη, μετά από χρόνια επιτέλους, 4.500 μόνιμων εκπαιδευτικών και άλλων επιστημόνων στην ειδική αγωγή και βεβαίως την αύξηση για μια ακόμη χρονιά των δαπανών για την έρευνα και την ενίσχυση των νέων θεσμών, όπως είναι το ΕΛΙΔΕΚ, ώστε να κερδίσουμε ξανά τους νέους επιστήμονες. Και βεβαίως ανακτούμε σιγά σιγά την εργασία. Την εργασία που είχε μπει στο στόχαστρο των μνημονίων. Γιατί ένας από τους πυρηνικούς στόχους αυτού του νεοφιλελεύθερου προγράμματος ήταν να διαλύσει ακόμη παραπάνω τις εργασιακές σχέσεις, τον πυρήνα της εργασίας. Με πάνω από 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Με την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου που έρχεται στις αρχές του νέου χρόνου. Με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων που ήδη έχει φέρει αποτελέσματα σε χιλιάδες εργαζόμενους. Με τη συστηματική καταπολέμηση της μαύρης και αδήλωτης εργασίας. Και με 11 νέα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 632 εκατομμυρίων 500 χιλιάδων με σύνολο ωφελουμένων περί τις 88.500 ανθρώπους. Έτσι κρατήσαμε την κοινωνία όρθια.
και με πολλά άλλα. Έτσι όμως την κρατήσαμε την κοινωνία όρθια. Έτσι στηρίξαμε και στηρίζουμε το κοινωνικό κράτος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να κάνω ορισμένα, φαντάζομαι, σχόλια που έχουν κάποια αξία για διάφορα πράγματα που ακούστηκαν σε αυτή την αίθουσα σε σχέση με πολλά ζητήματα, θα έλεγα, πολύ ενδιαφέροντα. Πηγαίνω πρώτα απ' όλα να κάνω μερικά σχόλια σε αυτόν τον κατάλογο που έρχεται και ξανάρχεται των 29 νέων φορολογικών επιβαρύνσεων, για να τις δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ, το λέω από τώρα, λίγα λεπτά παραπάνω, όπως έγινε και πριν. Για να δούμε αυτόν τον κατάλογο. Πρώτα απ' όλα, θα έλεγα, στο καινούριο non-paper να βάλετε ότι είναι 28 πλέον οι νέοι φόροι. Το φόρο για το κρασί το καταργήσαμε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ωραία. 36 λοιπόν. Λοιπόν, πάω σε ένα-ένα. Αριθμός 13. Αύξηση συντελεστή φόρου πολυτελείους διαβίωσης. Από το 10% στο 15%. Ναι, ήταν μια συνειδητή μας επιλογή αυτό. Πάω στην επιβολή φόρου στο κρασί στο 18. Αυτό σβήνεται από το χάρτη. Πάω λίγο παρακάτω. Επιλογή φόρου στις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών. Airbnb. Μάλλον και ο επικεφαλής σας, ο αρχηγός σας, είπε ότι μάλλον είναι ένας χρήσιμος φόρος αυτό. Δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτό το πεδίο τελείως έξω. Πάω παρακάτω. Αριθμός 28. Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους στη χρήση πλαστικής σακούλας. Το ίδιο είπε και γι' αυτό το φόρο ο αρχηγός σας, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι ένας φόρος ενδιαφέρον που θα έπρεπε να μπει, και νομίζω και εσείς έχετε την ίδια γνώμη. Λοιπόν, αυτά ήταν κάποια σχόλια. Έχω χάσει δυστυχώς την πρώτη σελίδα, που είναι ο φόρος των φυσικών προσώπων. Αλλά το θυμάμαι απ' έξω. Ξέρετε τι κάναμε στο φόρο φυσικών προσώπων? Κάναμε πολύ περισσότερες κλίμακες. Αυτό κάναμε. Και αυτό είναι προοδευτική πολιτική για το φόρο φυσικών προσώπων. Αυτό κάναμε. Θα το βρω και θα το πω, φαντάζομαι. Πάω παρακάτω. Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για τα περίφημα 100 δισεκατομμύρια. Την έχουμε κάνει πάρα πολλές αυτές φορές αυτή τη συζήτηση, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ακριβώς. Θα σας πω τώρα ένα επιχείρημα που ίσως δεν έχει ακουστεί τόσο πολύ, κύριε Σταϊκούρα. Μάλλον δύο επιχείρηματα. Κοιτάξτε, επειδή τον κύριο Ρέγκλινγκ τον έχουμε πει πολλές φορές. Τι είχε πει ο κύριος Ρέγκλινγκ, και το επανέλαβε πράγματι και πρόσφατα. Το είχε πει και παλιά. Ναι. Το κόστος της διαπραγμάτευσης ανέχεται στα 100 δισεκατομμύρια. Είπε βεβαίως ότι δεν υπάρχει επιστημονικός τρόπος ακριβώς να υπολογίσουμε αυτό το κόστος. Ανέφερε ότι η Τράπεζα της Ελλάδας το έχει υπολογίσει στα 80 δις και πρόσθεσε άλλα 20 δις που θα ήταν η ανάπτυξη το 2015 και το 2016. Πώς προέκυψαν αυτά τα 20 δις? Ανέφερε ότι θα είχαμε 2,5% ανάπτυξη το 2015 και 3,5% το 2016. Τα οποία θρίζονται σε 6% του ΑΕΠ. Τα 6% του ΑΕΠ, αρχικά να σημειώσω ότι είναι 10 δις και όχι 20 δις. Αλλά ας το πάρει το ποτάμι αυτό. Το έτος επίσης 2016, όταν έκανε την πρώτη δήλωση, δεν είχε κλείσει. Δεν ξέραμε τι ακριβώς θα γίνει. Αλλά το πιο σημαντικό σφάλμα, κατά τη γνώμη μας του κυρίου Ρέγκλινγκ, είναι ότι συγκρίνει την πραγματικότητα με τις προβλέψεις. Αυτό είναι ένα σφάλμα το οποίο συνεχίζεται.
Άλλο η πραγματικότητα, άλλο λοιπόν οι προβλέψεις. Αν κάναμε και εμείς το ίδιο, θα έπρεπε να πούμε, χρησιμοποιώντας ακριβώς την ίδια μεθοδολογία, ότι τις χρονιές 2011, 2012 και 2013 χάσαμε 33 δις. Δεν θέλω να κάνω σχόλιο στον υπολογισμό του κυρίου Τουρνάρα, ο οποίος με βάση την έκθεση του 2016 και μιλώντας για την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, γίνεται με μακροπρόθεσμες προβλέψεις 1,5% πρωτογενή πλεονάσματα. Με βάση αυτή την πρόβλεψη υπολογίζει ο κύριος Τουρνάρας, ας πούμε, αυτή την επιβάρηση. Θα σας πω όμως κάτι ακόμη που νομίζω ότι δεν το έχω πει στις παρεμβάσεις μου. Και είναι από ένα άρθρο του Φραγκίσκου του Κοτεντάκη, που είναι τώρα πρόεδρος της Επιτροπής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Λέει λοιπόν ο κύριος Κουτεντάκης: κοιτάζοντας τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μπορούμε να διακρίνουμε ότι στην πρόβλεψη του 2014, χρέος προς ΑΕΠ το 2020 βρίσκεται στο 128%. Ενώ σε αυτή του 2015 η πρόβλεψη εκτοξεύεται στο 150% για το ίδιο έτος, δηλαδή αυξάνεται κατά 22 μονάδες. Από αυτές, 8,5 μονάδες οφείλονται στα χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα και περίπου 7,5 μονάδες στα μικρότερα έσοδα ιδιωτικοποιήσεων. Δηλαδή, 16 από τις 22 μονάδες αύξησης του λόγου χρέους προς ΑΕΠ οφείλονται σε αλλαγές πολιτικής. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, θα προσπαθήσω να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις τέτοιους υπολογισμούς με βάση τα στοιχεία που έχεις βάλει. Και να διατυπώσω μερικά ακόμη ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε. Και να τελειώσω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια πολύ ενδιαφέρουσα κριτική που μας κάνουν είναι για τα υπερβολικά πρωτογενή πλεονάσματα και ότι αυτά εμποδίζουν την ανάπτυξη. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως, ψάχνω να βρω, δεν είμαι οικονομολόγος, μπορεί και κάτι να μου ξεφεύγει. Πώς οι ίδιοι στους υπολογισμούς τους, με τόσο μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα, θα πετυχαίνανε τόσο υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δηλαδή, εάν αυτός είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τους ρυθμούς ανάπτυξης, αν όμως τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τους ρυθμούς ανάπτυξης, αφήστε με λίγο να τελειώσω τη σκέψη μου. Λέω, ενώ το ένα είναι δεσμευτικό, το άλλο είναι υποθετικό. Το άλλο είναι μία δυνατότητα. Αλλά η δέσμευση για τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι δέσμευση. Έτσι. Συνεπώς, δεν υπάρχει, νομίζω, λογικός τρόπος, εκτός αν κάτι να μου ξεφεύγει, να εξηγήσει κανένας αυτό το θέμα. Και κλείνετε με αυτό, σας παρακαλώ. Και κλείνω με ένα ακόμη σχόλιο που νομίζω ότι είναι απαραίτητο να κάνω. Τι έχει γίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που μας κάνουν πολύ μεγάλη κριτική? Θα ήθελα να πω και δύο πράγματα για το ιδιωτικό χρέος, αλλά νομίζω ότι τα έχει πει η κυρία Παπανάτσιου. Να πω μόνο μία καλή είδηση σημερινή, ότι έχουμε 100.000 λιγότερους οφειλέτες με χτεσινά στοιχεία του ΑΕΔ, και αυτό είναι καλό σημάδι. Πάω λιγάκι σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα που νομίζω ότι πρέπει να πω δύο κουβέντες. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπως ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελείται από το εθνικό σκέλος και από την χρηματοδότηση από τα κοινοτικά κονδύλια. Με αποφάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων, είχαμε συνεχείς μειώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και ιδιαίτερα είχαμε συνεχή μείωση του εθνικού σκέλους τα έτη 2013, 2014, 2015. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Γιατί η μείωση αυτή έχει δύο επιπτώσεις.
Η πρώτη επίπτωση ήταν άμεση. Να αυξηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ανάδοχους δημοσίων έργων που είχαν την ατυχία συμβάσει τους να χρηματοδοτούνται σε εισαγωγικά την ατυχία από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η δεύτερη και ίσως η σοβαρότερη, γιατί έχει μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα, ήταν η αναστολή ορίμανσης νέων έργων τόσο για το ΕΣΠΑ όσο και για το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αυτό συνέβη γιατί οι μελέτες και η ορίμανση νέων έργων χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τελικό αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο ήταν, η έλλειψη όριμων έργων που εμπόδιζαν την πλήρη αξιοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Άρα, το βαθύτερο πρόβλημα έχει λίγο μία ουρά, θα έλεγε, όχι ουρά, έχει ένα πράγμα που προηγήθηκε. Και οι επιπτώσεις αυτές είναι πολύ σοβαρές στην εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Καλώς, και σήμερα. Ναι, ναι. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μετά από όλα αυτά, είχα και πολλά άλλα να πω γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είμαστε πια σε μία θέση όπου μπορούμε να αντικρίσουμε με καθαρό βλέμμα τους συμπολίτες μας, να μπορέσουμε να πούμε τι κάναμε, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να δείξουμε στον ελληνικό λαό ότι έχουμε σαφές σχέδιο του για το μέλλον, με κοινωνική μεροληψία, ναι, υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας, και γι' αυτό και για πολλούς άλλους λόγους νομίζω ότι ο ελληνικός λαός, που ακόμη μετράει και ζυγιάζει, στο τέλος θα ζυγίσει προς την κατεύθυνση αυτή. Στο να συνεχιστεί η διακυβέρνηση της αριστεράς. Και να πω και κάτι ακόμη, έχουμε πολλούς μήνες γι' αυτό. Καλώς. Και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Καλώς. Πολύ.